Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αμέσως στο Μανώλη Κοτάκη, στο Γενικό Διευθυντή της εφημερίδος «Η Εστία». Φαντάζομαι ότι είναι έτοιμος να σχολιάσει τα όσα έγιναν σήμερα και τα όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Μανώλη, καλησπέρα. Πρώτο ερώτημα. Μαθαίνεις ότι υπάρχει πιθανότητα ο Πρωθυπουργός να κλείσει τη Βουλή ή να ανακοινώσει ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών? Για το δεύτερο θα μπορούσε να υπάρξει πιθανότητα. Για το πρώτο θα το έβλεπα ως μια σπασμωδική κίνηση, η οποία δεν ταιριάζει με το προφίλ που προσπαθεί να λανσάρει ο Πρωθυπουργός αυτές τις μέρες. Δηλαδή, κατατίθεται η πρόταση για τις υποκλοπές, εκείνος περιοδεύει στην Κρήτη και αντιμετωπίζει από θέση για τους αντιπάλους του αφιψηλού, κατά τον ίδιο ισχύως, το ζήτημα. Μια σχετική αδιαφορία δηλαδή. Στην πραγματικότητα σήμερα η κυβέρνηση θα τίποτα για όσα αποκαλύφθηκαν από το πόρισμα του πρόεδρου της ΑΔΑΕ. Όπως είπα από την αρχή, περίμενα θα μου έκανε λοιπόν εντύπωση αν έγινε σπασμωδικά τη Βουλή. Από τον κύριο Γεραπετρίτη, ναι. Ο οποίος έχει και τα προσόντα, τα γνωστικά και τα προσόντα της εμπειρίας να δώσει μια απάντηση. Δεν άκουσα μια πρώτη έστω πολιτική απάντηση στις βαρύτατες καταγγελίες του κυρίου Τσίπρα. Ναι, θα περιμένουμε, ας έχουμε την υπομονή να περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή για να ακούσουμε την απάντηση από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχουν και εκκρεμότητες, αναζητούνται και απαντήσεις για την πλευρά του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά απιστοποιείται, αποδεικνύεται με επίσημο πόρισμα ανεξάρτητης αρχής ότι χρησιμοποιείται ο σκληρός πυρήνας της εξουσίας του κράτους, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για να παρακολουθηθεί ο σκληρός πυρήνας της εξουσίας του κράτους, το Υπουργικό Συμβούλιο και οι ένοπλες δυνάμεις. Και δεν ξέρω αύριο ποιος άλλος. Δηλαδή το κράτος παρακολουθεί τον εαυτό του, αν το δούμε θεσμικά και όχι απλώς αμιγώς πολιτικά. Και όχι μόνο τον εαυτό του. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις επιλογές της. Ναι, εάν βεβαίως ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ότι αυτά θα έκανε ένα ρυπαρό και ελεηνό κύκλωμα της ΚΙΠ, της ΕΙΠ, ναι, δηλαδή παρακράτος, όχι το κράτος, το παρακράτος, οφείλει ο Πρωθυπουργός να τους εντοπίσει, να τους αποκαλύψει, να τους συλλάβει και να τους κλείσει φυλακή και να πει ποιοι είναι εκείνοι που κάτω από τη μύτη του, και ενώ η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπήγετο τότε και υπάγεται και σήμερα στον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ποιοι εξαπάτησαν λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη και κάτω από τη μύτη του έπαιζαν αυτά τα παρακρατικά παιχνίδια. Κύριε Παναγιωτοπούλε, είναι το δεύτερο θέμα αυτό που θέλω να θίξω. Προευθύνω τη σκέψη σας. Για πρώτη φορά επί δεξιάς κυβέρνησης παρακολουθούνται ανώτατοι αξιωματικοί μεγαλόνια, τα οποία είναι αδιανόητα. Αυτό και πολιτικά και θεσμικά και ιδεολογικά θα πρέπει να εξηγηθεί. Δηλαδή, αν δεν το έκανε η κυβέρνηση, αν δεν το έκανε το Μαξίμου, όπως λέει ο κ. Οικονόμου, θα πρέπει κάποιος να μας πει ποιος το έκανε, γιατί το έκανε, με ποια αιτιολογία το έκανε. Αυτό τι σημαίνει? Άρσης του απορρίτου. Άρσης του απορρίτου σημαίνει ποιος εισηγήθηκε την παρακολούθηση, ποιος έβαλε υπογραφή στην παρακολούθηση, για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθηση. Αυτά τα οποία ακούω δεξιά και αριστερά και προσπαθούν να τα περάσουν κάποιοι ως ρουτίνα, ακόμα και στο διαδίκτυο, ότι είναι δυνατό να γίνεται η προληπτική παρακολούθηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος και για λόγους εθνικής ασφαλείας, όταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι ο φρουρός της εθνικής ασφαλείας, έτσι, είναι αδιανόητα. Κατά συνέπεια θα περιμένουμε απαντήσεις και εφόσον υπάρχει ρυπαρό δίκτυο να ξυλωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει φως. Δηλαδή εδώ χρειάζονται όλα τα έγγραφα στον αέρα, όχι διαγραμμάτου συζήτηση. Το αυτό βεβαίως ισχύει για τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως η κυβέρνηση κάνει έναν αντιπερισπασμό τώρα. Δηλαδή δια του ψηφισμού θέλει να δυσκολέψει και την αριστερά κατά το καλογρίτσι. Όμως το γεγονός ότι η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σιωπά αυτό το διάστημα για όλα όσα καταγγέλλονται στο δικαστήριο και καταδίθενται, δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση, πράγματι, να ρωτήσει τι γίνεται σε αυτό το ειδικό δικαστήριο. Το λέω για αυτό το ειδικό δικαστήριο, γιατί στο άλλο ειδικό δικαστήριο έχουν πάει βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν κάνει τη μηνυτήρια αναφορά κατά της κυρίας του Λουπάκη και του κ. Παπαγγελόπουλου και τους αθώσαν. Είπαν ότι τελικά δεν προέκυψε ούτε δόλος ούτε τίποτα. Σε αυτό το ειδικό δικαστήριο όμως έχουν προκύψει ζητήματα. Χρωστάει και η αντιπολίτευση απαντήσεις. Είτε υπάρχει συμψηφισμός, είτε δεν υπάρχει συμψηφισμός. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοτάκη, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει όλη αυτή η βόμβα των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, πώς και αν πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται να ψηφίσει ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα? Αν με ρωτάτε μέχρι την υπόθεση μέχρι την ψηφοφορία της Παρασκευής, η επίδραση έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, υπάρχει στο μέτρο που υπάρχει. Από εκεί και πέρα όμως η εντύπωσή μου είναι ότι το θέμα των υποκλοπών, όπως και το θέμα του ειδικού δικαστηρίου, θα ακολουθεί και τις δύο ηγεσίες μέχρι το βράδυ της κάλπης. Και θα τις ακολουθεί για διαφορετικούς λόγους μεν, διότι θα πρέπει να εξηγήσουν τη στιγμή που υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, ο κόσμος δεν έχει προβλήματα, αντιμετωπίζει τεράστια ζητήματα. Σε περίπτωση που γίνουν αποκαλύψεις, δεν ξέρω κάτι, το έτσι το ξεκαθαρίζω, σε περίπτωση όμως που γίνουν αποκαλύψεις που συνδέουν τις υποκλοπές με ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς, θα πρέπει να εξηγήσει πώς από τη μία ο Έλληνας πληρώνει τον κούκο τα ειδώνει όταν πηγαίνει σούπερ μάρκετ, παρά τα όσα λέει η Ελστάτ, και από την άλλη, αν κάποιοι έκαναν μεγάλη ζωή. Σε αυτό το σημείο, αν έχουμε τέτοια εξέλιξη, θα επηρεάσει. Με τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή, δεν επηρεάζει. Το ίδιο όμως ισχύει για την αριστερά. Δηλαδή, δεν πρέπει να υποτιμά το γεγονός των αποκαλύψεων για όλα όσα κατατέθηκαν στο ειδικό δικαστήριο, το πώς στείνονταν τηλεοπτική σταθμή. Βεβαίως, η αριστερά, από τη δική της πλευρά, ξέρει πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χρειαζόταν να στήσει ειδικά τις κανάλια, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει χτίσει σχέσεις δεσμούς και εμπιστοσύνης αυτά τα 30 πόσα χρόνια λειτουργούν το Εθνικό Ρατιολογικό Συμβούλιο και η Τηλεοπτική Σταθμή. Και το πρωί, υπάρχουν παρουσιαστές που βγαίνουν και λένε ψηφίστε ανοιχτά Νέα Δημοκρατία, χωρίς να χρειάζεται να στηθεί η ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία Channel. Τα λένε και από μόνοι τους. Πάντως, όχι. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Ναι. Η στήριξη που έχει εξασφαλίσει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από όλα τα συστημικά κανάλια και τα συστημικά μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν την είχε κανένας πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Τον Αντώνη τον Σαμαρά τον είχαν εξεσκίσει. Τον Κώστα τον Καραμαλή τον είχαν εξεσκίσει. Μιλάμε ότι αντιμετώπιζαν καθημερινά επιθέσεις και μάλιστα άδικες επιθέσεις με χαλκευμένα στοιχεία και ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν, τέτοια στήριξη που έχει εξασφαλίσει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν την είχε κανένας. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικάς, θυμάμαι την εποχή του σπουδαίου, του μεγάλου, του εθνάρχη, ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαίους πολιτικούς του 20ου αιώνα, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Την εποχή της παντοδυναμίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όταν έπαιρνε 53% και αποκαθιστούσε τους δημοκρατικούς θεσμούς στην Ελλάδα, υπήρχαν εφημερίδες, όπως η Αθηναϊκή για παράδειγμα, που τον ξέσκιζαν καθημερινά. Η Αθηναϊκή του Παπαγεωργίου, ακούστε εδώ, επειδή είστε και ιστορικός, πως είμαι και εγώ, πέραν της νομικής επιστημονικής ιδιότητας που έχουμε, η Αθηναϊκή του Παπαγεωργίου, έχω αρχιοθετήσει φύλλα από την οικογένειά μου. Λοιπόν, δεν έγραφε το όνομά του την εποχή της παντοδυναμίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έλεγε ο εκκιουπκιοί καταγόμενος πολιτικός ηγέτης. Ο εκκιουπκιοί καταγόμενος πολιτικός ηγέτης. Χρησιμοποιώντας μία ονομασία της περιοχής της Πρώτης Σερών, η οποία προερχόταν από την εποχή του Οθωμανικού Σουλτανάτου.
Με τέτοιο πάθος και τέτοιο υβρολόγιο είχαν περιλούσει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή την εποχή της παντοδυναμίας του ορισμένες πλευρές του πολιτικού φάσματος. Και τέτοιο μίσος, για να μην μιλήσω για τα άρθρα του ελευθέρου κόσμου τότε σε βάρος του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Άρα, η στήριξη που έχει εξασφαλιστεί από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πρωτοφανής. Μου επιτρέπετε. Αυτό το οποίο είπα είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεται, αλλά ενδεχομένως να μην έγινε κατανοητός. Είπα ότι κάποιοι αυτοπροσφέρονται να γίνουν Μαξίμου Τσάνελ, ούτως ώστε να μην χρειάζεται ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα να στήσει Μαξίμου Τσάνελ, όπως επιχείρησε, όπως κατηγορείται να στήσει κανάλι ο κύριος Παπάς, ο ΣΥΡΙΖΑ Τσάνελ. Είμαι 30 χρόνια δημοσιογράφος, εσείς πολύ περισσότερο από εμένα. Είναι γνωστή η ιδεολογική μου τοποθέτηση, δεν την έκρουσα ποτέ. Ωστόσο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ποτέ δεν είπα σε κάποιον τι να ψηφίσει. Είναι γνωστό αυτό και επίσης ποτέ σε δημόσια εκδήλωση, στην οποία παρήσαμε, δεν χειροκρότησα πολιτικό, ακόμα και αν αυτό τον πολιτικό το συμπαθούσα. Αυτό το οποίο ζούμε όμως το τελευταίο διάστημα, να βγαίνουν στην αδελφή μας και να λένε ψηφίστε αυτό, είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Πραγματικά αδιανόητο. Μάλιστα. Έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου σας. Με αυτό θα κλείσω. Ναι. Το Σάββατο το απόγευμα στην ωραία, στην ακριτική, στη σπουδαία Φλόρινα. Στην ιστορική Φλόρινα. Είναι το βιβλίο για τον Κώστα Καραμαλή. Θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής, ο Πρωθυπουργός, θα παραστεί? Εξ όσων γνωρίζω, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, ναι. 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα στη Φλόρινα. Το βιβλίο του Μανώλη Κοτάκη με την παρουσία του Κώστα Καραμαλή. Θέλω να πω με την ευκαιρία ότι πάω στη Φλόρινα, γιατί εκεί υπάρχει ένας εκπληκτικός σύλλογος, ο Αριστοτέλης, ο οποίος αποτελείται από ανθρώπους, από σπουδαίους ανθρώπους, αδάμαντες, οι οποίοι εκεί στα σύνορα μόνοι τους, σε μια πόλη η οποία έχει μείνει να έχει πληθυσμό 10.000 κατοίκους, έχει μειωθεί δραματικά ο πληθυσμός της, προσπαθεί και διατηρεί την ελληνικότητα της περιοχής και καλλιεργεί την ελληνική παιδεία με σπουδαίο τρόπο. Αν επέλεξα λοιπόν τη Φλόρινα ως πόλη παρουσίαση του βιβλίου, είναι για να τιμήσω την προσφορά αυτών των ανθρώπων στον ελληνικό πολιτισμό, στην παιδεία μας, στα ελληνικά γράμματα. Και εγώ θέλω να προτείνω ως επόμενο σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου την Αλεξανδρούπολη. Ωραία ιδέα. Αν θέλετε, ελάτε μαζί. Με πολύ χαρά και τιμή. Ευχαριστώ, κύριε Κοτάκη, για όλα. Εγώ ευχαριστώ. Καλό κύριε βράδυ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Και ερχόμαστε, αύριο γίνεται μια σπουδαία δίκη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα προστατεύσει εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες από τα αρπακτικά κοράκια που πάνε να τους πάρουν το μοναδικό τους σπίτι και να τους πετάξουν με τις πιτζάμες, τις παντόφλες και τα ανοιχτικά ξυπόλυτους στο δρόμο. Θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος των δαλειοληπτών Βορείου Ελλάδος. Αύριο είναι η μεγάλη μάχη, 9 η ώρα έξω από τον Άριο Πάγο, όπου υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση, την οποία στηρίζουμε. Όλοι να είμαστε εκεί, σε λίγο.